Καλημέρα, είμαι ο Νίκος Ζουγόκας από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Αδειού Ελαιολάδου και έχουμε σήμερα τον Κώστα τον Καζατζίδη από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, νέος, ο οποίος θα ασχοληθεί με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν σωστά τα ηλιοργεία με μια συμβουλευτική καινούργια εταιρεία. Κωστάκι, μίλα. Λέγομαι Καζατζίδης Κώστας και αυτόν τον καιρό ιδρύω μια νέα εταιρεία η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά μόνο με το κομμάτι τη συμβουλευτική των ελαιοργείων. Από τη στιγμή που θα φτάσει το τελάρο στο ελαιοτριβείο με την ίδρυση νέων ελαιοτριβείων μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει το λάδι στη δεξαμενή αποθήκευση. Τι συμβουλές χρειάζεται και τι οδηγίες ένας νέος ελαιοτριβέας? Ένας νέος ελαιοτριβέας χρειάζεται πρέπει να προσανατολιστεί καταρχήν στην αγορά των σωστών μηχανημάτων, στον τρόπο που θα στηθεί ένα κτίριο ώστε να είναι λειτουργικό για αυτή τη δουλειά που θέλει να κάνει. Ο προσανατολισμός στην αγορά των μηχανημάτων με βάση τις ποικιλίες της εκάστοτε περιοχής και αναλόγως σε ποιο επίπεδο θέλει να φτάσει αυτός, γιατί ο κόσμος των ελαιοτριβείων είναι η βάση, είναι ο κορμός της ελιάς και από εκεί και πέρα μετά μπορείς να ανοίξεις τα κλαδιά όπου θέλεις να πας. Ξεκινάει πολύ σωστά. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.